Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι βρισκόμαστε για άλλη μια φορά εδώ όλοι μαζί, ψάχνοντας να βρούμε τον νόμο του καλού συναδέρφου πάνω στον οποίο θα κλάψουμε. Γιατί κάπως έτσι γίνονται πλέον οι Ελλάδες Δήμαρχοι, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Θα μιλήσω καταρχάς για τα θέματα τα οποία άπτονται της Επιτροπής όσον αφορά την καταστατική θέση των αιρετών και τα θέματα τα οποία έχουμε θεσμικά και στη συνέχεια για τα θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης, μια πολύ μεγάλη ενότητα την οποία επίκαιρα και έγκαιρα ο Πρόεδρος επέλεξε να τα φέρει για τη συζήτηση στο σημερινό μας συνέδριο. Χθες ήμασταν όλοι εδώ και είδαμε το εξής. Είδαμε μια διαπάλη, μια διαμάχη κυβερνητισμού και αντικυβερνητισμού. Αντικυβερνητισμού και κυβερνητισμού. Προφανώς δεν πρέπει να πέσουμε ποτέ θύματα των ανθρώπων που στείνουν την παγίδα να μετατραπούν οι αυτοδιοικητικοί οργανισμοί σε κομματικά όργανα. Γιατί δεν είναι κομματικά όργανα. Και ούτε επιθυμούν να γίνουν κομματικά όργανα. Κυβερνητισμός είναι να χειροκροτώ το κόμμα το οποίο ψηφίζω επειδή την χάνει να έχω την ίδια πολιτική άποψη, ακόμα και όταν με αγνοεί, με υπονομεύει. Και αντικυβερνητισμός είναι να ξεχνάω αυτά τα οποία έκανε η δική μου κυβέρνηση όταν κυβέρνηση και να καταγγέλλω την επόμενη, η οποία μπορεί να κάνει τα ίδια ή μπορεί να κάνει λίγο καλύτερα. Δεν είναι δική μας λογική αυτή. Εμείς είμαστε αυτοδιοικητικοί. Μπορεί στις εκλογές, στις βουλευτικές, να ψηφίζουμε ο καθένας ό,τι πιστεύει. Εγώ που ξέρετε τι ψηφίζω, δεν το έχω κρύψει ποτέ, αλλά αυτό το κάνω κάθε 3 ή 4 χρόνια που στείνονται βουλευτικές κάλπες. Δεν το κάνω στη λειτουργία μου την αυτοδιοικητική μέσα στο Δήμο μου, δεν το κάνω στα όργανα, όπως και όλοι εμείς. Πρέπει να περιχαρακώσουμε λοιπόν τη δική μας δουλειά, την υπονομευμένη δική μας δουλειά. Είπε ο Γιάννης Ογούπιος πριν από λίγο ότι είμαστε η χώρα που έχει τους μικρότερους πόρους που διαχειρίζεται. Επαναλαμβάνω, είμαστε η χώρα με τους μικρότερους σε διαχείριση πόρους. Υπάρχει κανένας πολιτικός να μου δώσει καμιά απάντηση διαχρονικά γι' αυτό? Να μας πει πόσο αγαπάει και στηρίζει την αυτοδιοίκηση? Θα με ενδιαφέρε προσωπικά. 3,5%. Ανατολικές χώρες πιο πολύ από εμάς. Δηλαδή προφανώς τα παλιά Σοβιέτ εμπιστεύονταν πιο πολύ τις τοπικές αρχές από ότι η ελληνική δημοκρατία μας διαχρονικά. Θα το πούμε αυτό ή θα το κρύψουμε? Πάμε παρακάτω. Εκρεμές. Από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Λες και δεν υπάρχει μεσαίος δρόμος. Ή όλα είναι καλώς καμωμένα, ή όλα είναι καταστροφή, θάνατος. Μεσαίος δρόμος δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα οποία κάνατε μέχρι τώρα για μας. Έχουμε ζητήσει 100, έχουμε πάρει τα 10, θέλουμε και τα άλλα 90. Και τα θέλουμε διεκδικητικά, τα θέλουμε σκληρά, τα θέλουμε τώρα, δεν τα θέλουμε χτες. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Προχωρούμε παρακάτω. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Βορύδης, με τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, εξαιρετικός, δεινός ρήτορ, πολιτικός. Πραγματικά χθες, καταρχάς να τον ευχαριστήσω γιατί κάθισε, νομίζω ότι είναι ο μόνος Υπουργός που κάθισε τόσο πολύ, από τις 11 και 20 το πρωί μέχρι τις περίπου 8 παρατέταρτο το βράδυ. Αλλά δεν σας κρύβω ότι αυτό το οποίο παρατήρησα χθες είναι ότι εισέπραξε περισσότερο χειροκρότημα γιατί κάθισε τόσο πολύ και πολύ λιγότερο χειροκρότημα για αυτά που είπε και έδωσε στην αυτοδιοίκηση. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να έρθουμε εδώ και απλά και μόνο να πούμε ότι από τα αιτήματα που έχει στείλει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, τα οποία είναι 96 μόνο για τα θεσμικά, ικανοποιώ τώρα τα 2 με ήχο και φως. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετό. Δεν νομίζω ότι όταν μιλώ για θέματα καταστατικής θέσης ή θεσμικά και λαμβάνω την ερώτηση για τους μισούς, θα πούμε κάτι. Να απαντάει ο Υπουργός, δεν απαντώ στην ερώτηση. Γιατί δεν απαντάς στην ερώτηση, δεν σε κατάλαβα. Για πόσο καιρό εγώ θα παίρνω ακόμα 70 ευρώ λιγότερα από τον οδηγό μου? Που ξέρετε κάτι, όλοι εμείς είμαστε εραστές της αυτοδιοίκησης. Και δωρεάν και τζάμπα να μας λέγανε να κάνουμε τη δουλειά, θα τρέχαμε όλοι και θα διαγωνιζόμαστε. Δεν είναι αυτό όμως. Δεν είναι το οικονομικό. Είναι η ξεφτύλα του πράγματος. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε.
θα πάω επιγραμματικά για τα θέματα τα οικονομικά. Προσέξτε να δείτε. Τα είδαμε και νωρίτερα ο Μουράτο Γλουγιάννης, αλλά και ο κύριος Γούπιος και ο κύριος... Πώς το μυαλό μου. Ο κύριος Γιώργιάκας Οράλης, που είμαστε μαζί στην Επιτροπή, ο κύριος Τεμπροσκούφης. Τα είπανε εξαιρετικά. Απλά τα κάνανε λίγο πιο δύσκολα, γιατί παρουσιάσανε πολλά οικονομικά δεδομένα. Ακούστε. 2010, νόμος Καλλικράτης. Ποιοι είναι οι πόροι για την αυτοδιοίκηση, 6,2 δις. Έρχεται η καταστροφή, 2013. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι πρέπει να μειώσουμε ή να ελέγξουμε τη σπατάλη στους ΟΤΑ. Πλαφών, 3,5 δις. Συνεχίζεται. Αφού έχουμε μειώσει στους δήμους 65% τις δαπάνες, είμαστε ο μόνος φορέας γενικής κυβέρνησης που μείωσε τόσο πολύ τις δαπάνες του, 65%, όταν πλέον ξεφεύγουμε από τα μνημόνια και μπαίνουμε στην κανονικότητα, ξέρετε από αυτό το 65% πόσο τις εκατό πήραμε πίσω? Το 15%. Πόσο έχουν πάρει όλοι οι υπόλοιποι, τι rebound έχουν, τι γύρισανε πίσω? Το 80%. Γιατί ρε παιδιά? Εμείς είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Προσέξτε, και από τα 3,5 δις που λέει πλαφών, ποιο είναι το κομμάτι το οποίο παίρνουμε τώρα? 2,5. Και πάμε λίγο παρακάτω. 2,5, και λέει ο κύριος Πέτσας θες εδώ, ότι εμείς σας έχουμε πει πέρσι ότι θα πάρετε αύξηση των ΚΑΠ για να μοιράσετε τη φτώχεια σας, 420 εκατομμύρια, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι 120, από τα οποία 120 δεν είναι στον προϋπολογισμό. Και πώς δικαιολογεί τα υπόλοιπα? Πού είναι τα λεφτά τα υπόλοιπα? Σας τα δώσαμε ως έκτακτη επιχορήγηση για τα ενεργειακά και για τις φυσικές καταστροφές. Τι λες ρε μεγάλε? Για κάτσε. Δηλαδή έρχεσαι και μου λες ότι σου χρεώνω ως αύξηση τις έκτακτες περιπτώσεις και περιστάσεις. Και πάμε και σε ένα άλλο οικονομικό μέγεθος, για να θυμόμαστε τα χοντρά νούμερα, γιατί αυτά ξεχνάμε. Πόσα έχει πάρει η αυτοδιοίκηση για την πανδημία και για τα ενεργειακά? 1,2 δις έκτακτες επιχορηγήσεις. Μπράβο και ζήτω. Θα πω μπράβο και ζήτω παντού, με καταχωρήσεις, με δελτία τύπου, με ψηφίσματα. Αλλά θα σημειώσω ότι το ελληνικό κράτος, για να υπερβούμε την πανδημία και την κρίση, έδωσε 78 δισεκατομμύρια στην κοινωνία σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Άρα εμείς οι αυτοδιοικητικοί πήραμε 1,2 δισεκατομμύρια από τα 78 τα οποία πήρε η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Λέμε ευχαριστώ. Μας αργούν? Όχι. Πάμε λίγο παρακάτω. Για τα οικονομικά πάλι. Προγράμματα. Παρουσιαστήκανε προγράμματα. Δυστυχώς δεν είναι κανένας από το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε ο φίλος μου Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Τα προγράμματα. Τα ξέρετε τα προγράμματα με τα σκονάκια? Βγαίνει ένα πρόγραμμα για 20 μέρες. Όποιος έχει το σκονάκι καταφέρνει, βάζει την πρόταση του μέσα, παίρνει. Όποιος δεν έχει το σκονάκι, γεια σας. Το έχετε ζήσει? Το έχω ζήσει εγώ. Εσείς το έχετε ζήσει? Δεύτερον, ΚΑΠ, τα είπαμε. ΠΟΥΔΟΕ. Το ΠΟΥΔΟΕ είναι ένα άλλο καινούριο εργαλείο. Προχτές ο Αχιλλέας ο Μπέος εδώ, που μας φιλοξένησε κιόλας και μάλιστα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, περιχαρής ο άνθρωπος, και εγώ θα ήμουν περιχαρής, μας ανακοίνωσε ότι πήρε ΠΟΥΔΟΕ 10 εκατομμύρια οδοπία. Θέλω κι εγώ. Ποιος θα μου τα δώσει εμένα? Εμένα ποιος θα μου τα δώσει, Πρόεδρε? Υπάρχει κάποια εξαγγελία? Δημήτρη μου, πρόσεχε, έχουμε τρεις ώρες για να πούμε θα τα εξαντλήσουμε τις τρεις ώρες, θα μου επιτρέψεις. Έχουμε λοιπόν κάποιο πρόγραμμα που δουέ ανοιχτό, να τρέξω κι εγώ, να τρέξει και ο Θανάσης, να τρέξει και ο Νίκος? Όχι. Όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη. Κύριε Μαρινάκη, εσείς έχετε κανένα μπάρμπα στην κορώνη? Άρα που δουέ δεν έχει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Περιφέρειες. ΕΣΠΑ. Συνεχίζουμε να πάμε να φυλάμε το δαχτυλίδι του κάθε περιφερειάρχη για να πάρουμε λιγουλάκι από το ΕΣΠΑ. Το οποίο ΕΣΠΑ, όταν θεσμοθετήθηκε, ήταν για να καλύψει τη μείωση των ΚΑΠ. Τα δικά μας τα λεφτά. Και ξαφνικά οι περιφερειάρχες, λείπει και ο τοπικός περιφερειάρχης, ο οποίος χτες ήταν εδώ, ο οποίος τι γίνεται, αποφασίζει τα δικά μας τα λεφτά και τα στέλνει για κοινωνική πρόνοια, για νοσοκομεία, για εκπαίδευση, για οικονομική δραστηριότητα, για ενίσχυση των μικρομεσαίων. Πολύ ωραία. Και καλά κάνει. Με τα δικά μου τα λεφτά. Μας παίρνει το πορτοφόλι και κάνει πολιτική. Και εμείς τα αποδεχόμαστε αυτά. Γιατί τα αποδεχόμαστε? Τουλάχιστον γιατί δεν τα αναδεικνύουμε. Η ευγένεια και ο πολιτικός πολιτισμός είναι
συναφής, συνυφασμένος με εμάς, αλλά με όριο. Πάμε παρακάτω. Σάτα. Τη θυμάστε τη Σάτα? Πού να τη θυμάστε? Αφού από ένα δίσπρα το 2010 είναι 100 εκατομμύρια. Η Σάτα, η οποία πήγαινε στους μικρούς προβληματικούς δήμους, ξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει Σάτα. Άρα πώς θα φτιάξει δρόμους, επισκευές, αρδευτικά? Αυτά τα ξεχάσαμε. 100 εκατομμύρια το ένα δις. ΚΑΠ. Μιλάμε για ΚΑΠ εδώ, θα μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Όλοι όσοι ανέβηκαν και μίλησαν για τους ΚΑΠ και για την κατανομή τους έχουν δίκιο. Μοιράζουμε τη φτώχεια μας. Και ερχόμαστε και βάζουμε κριτήρια ο καθένας ανάλογα με τις δικές του ανάγκες. Ίσως θα πρέπει να πάμε πολύ πιο απλά. Να ζητήσουμε αυτά τα οποία δεν μας έχουν δώσει και να κατανοούμε με έναν τρόπο οριζόντια, εφόσον καλύπτουν δαπάνες μισθοδοσίας, να συμφωνήσουμε σε μια εικονική στελέχωση Δήμου και να χρηματοδοτήσουμε, να πάρουμε τους ΚΑΠ με ένα ποσοστό απέναντι σε αυτό. Να συμφωνήσουμε το 80%, το 70%, το 65%, το 95%. Και να σταματήσουμε να μπαίνουμε και να βάζουμε ο καθένας τη φωτογραφία τη δική του, κάτι το οποίο θα μας χωρίσει και δεν θα μας ενώσει. Γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Τελειώνω λοιπόν με όλα αυτά και θα πω για τη διοικητική αυτοτέλεια. Προσλήψεις. Κινητικότητα. Η κινητικότητα μας είπε ο Υπουργός θέσης ότι έχει θετικό ισοζύγιο. Εγώ προκαλώ το Υπουργείο Εσωτερικών να μας δώσει αυτά τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα τα οποία έχουμε εμείς είναι ότι η κινητικότητα έχει καταστρέψει τους Δήμους, ειδικότερα τους Δήμους που έχουν δουλειά, που έχουν δύσκολες συνθήκες και έχουν γεμίσει τα πανεπιστήμια, τα τελωνεία, οι ανεξάρτητες αρχές και η Θεία μου Καλλιόπη. Δεν γίνεται αυτό. Και έρχεται και σου λέει η κινητικότητα, προσέξτε, αφού ήρθε το 12 με το μεσοπρόθεσμο, κατέβασε και ακύρωσε, πέρασε σκούπα τις μη καλυμμένες οργανικές θέσεις. Το θυμάστε αυτό το μεσοπρόθεσμο? Όποιοι δεν είχατε από τον οργανισμό σας καλυμμένο με προσωπικό, μπαπ, το σβήσανε. Και έρχεται σε αυτό το μειωμένο και σου λέει: αν έχεις το 65% αυτού, ο άλλος μπορεί να φύγει. Δηλαδή, συνομολογεί ότι το οργανόγραμμα το οποίο είχες παλιά ήταν πέτσινο, στο μείωσα στις πραγματικές ανάγκες και αυτό το οποίο σου μείωσα, στο μειώνω για κατά 35%. Και πήγαινε τώρα, Θανάση, εσύ να κάνεις εκχιονισμό στα Καλάβρητα. Και εμείς καθόμαστε και το κουβεντιάζουμε. Και λέει: περιορίσαμε, λέει, τις. Έρχεται, γιατί πάμε τώρα για τα ψηφιακά μας, τα οποία είναι εξαιρετικά τα ψηφιακά, τα θέλουμε όλοι. Το πεδομάζωμα που έγινε στα ψηφιακά, τον πήρατε χαμπάρι, συνάδελφοι. Κανονικό πεδομάζωμα. 110 υπάλληλοι μας, ΠΕ, ΙΕ, πληροφορικάροι, οικονομικοί, φύγαν υποχρεωτικώς και χωρίς την συνένεση των δημάρχων και πήγαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, με εμάς να πληρώνουμε το μισθό τους για 3+3 χρόνια. Για να κάνουμε ψηφιακή μεταρρύθμιση. Να την κάνουμε την ψηφιακή μεταρρύθμιση. Απλά να μην χρειάζεται να κάνουμε ψηφιοποίηση γραφειοκρατίας. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, θα το κουβεντιάσουμε αύριο. Γιατί τα επιτρέπουμε αυτά? Αν έχει ανάγκη ο Κυριάκος Πιερακάκης να πάρει προσωπικό, να βγάλει μια προκήρυξη, να πάει στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνία και να πάρει προσωπικό. Σήμερα δεν υπάρχει Δήμος ο οποίος να έχει κρατήσει προσωπικό για να κάνει ψηφιακά και ρωτάνε γιατί έχουν καθυστερήσει καταθέσεις στο ψηφιακό πρόγραμμα. Θα τα πούμε αυτά ή όχι? Πάμε παρακάτω. Αποκεντρωμένη. Μετεξελίχθηκε το θέμα της αποκεντρωμένης. Λέει διοικητική αυτοτέλεια, το Σύνταγμα. Μας έχουν δεμένους χειροπόδαρα, εδώ και με κολάρο μεταλλικό. Δεν κουνιέται τίποτα. Τα οχήματα οι αποκεντρωμένοι, τις απολωτριώσεις οι αποκεντρωμένοι, τις προσλήψεις οι αποκεντρωμένοι, όλα οι αποκεντρωμένοι όταν και εφόσον θέλει, τα κυκλοφοριακά οι αποκεντρωμένοι. Και έρχεται σήμερα τώρα με ένα νομοσχέδιο και λέει στο κολάρο το μεταλλικό που σου έχω στο λαιμό, κύριε αυτοδιοικητικέ, σου βάζω από μέσα λίγο υφασματάκι για να μην σε κόβει πολύ. Και εγώ πρέπει να χειροκροτήσω. Όχι, κύριε. Πρέπει να καταργήσετε τις αποκεντρωμένες. Δεν χρειαζόμαστε γκαουλάντερες στην αυτοδιοίκηση. Αυτό θα το κάνουμε ποτέ. Καταστατική θέση των ερωτών. Καταστατική θέση των ερωτών, όπως σας είπα νωρίτερα, έχουμε καταθέσει 95 προτάσεις. Εγκεκριμένες ομοφόνες από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πόσες έχουν εγκριθεί? 4. Πότε θα εγκριθούν? Δεσμεύτηκε χθες ο Υπουργός ότι άμεσα θα νομοθετηθούν. Έχουμε ένα νομοσχέδιο της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεν θα είναι εκεί. Το οποίο θα ψηφιστεί 15 Δεκεμβρίου. Πηγαίνουμε για το επόμενο νομοσχέδιο, το Γενάρη, που είναι για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Για την οποία παρεπιπτόντως δεν ξέρουμε τίποτα. Θα γίνουν ποτέ? Έστω αυτά τα δύο. Τα αυτονόητα. Τα πολύ βασικά. Όχι. Εμείς θα τα ζητήσουμε τώρα, Λάζαρε, αλλά το θέμα είναι τι ακριβώς
έχει προετοιμάσει το Υπουργείο. Το Υπουργείο έχει ένα νόμο, ένα σχέδιο νόμου, το οποίο το βγάζει διαβούλευση, η Δημοτική Αστυνομία και κάποιες άλλες ρυθμίσεις, και από εκεί πέρα παρακολουθείτε. Ας πάμε όμως, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, για να μπω στο σημαντικό, το πρώτο το οποίο έχουμε πει, που είναι το μεγάλο ερώτημα. Μας λαμβάνουν υπόψη, μας θέλουν ή θέλουν να μας έχουν παρείες, γιατί εν δυνάμει απειλούνται από την πολιτική μας, την ιδιαίτερα υψηλή πολιτική μας διείσδυση και δυνατότητα από τις τοπικές κοινωνίες. Θα σας απαντήσω με 2-3 στοιχεία. ΝΟΚ. Νόμος επικαιροποίηση του ΝΟΚ. Καταθέτει η ΚΕΔΕ, Γιώργος και ο Κουκοδήμος, μια εξαιρετική δουλειά με 82 προτάσεις. Πόσους υιοθετεί η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο? 0. Στη συνέχεια, ερχόμαστε και γίνεται κουβέντα για τον εθνικό σχεδιασμό των απορριμμάτων. Καταθέτουμε 30 προτάσεις. Πόσες γίνονται δεκτές? 4. Ερχόμαστε για τα αδέσποτα, για τα οποία πάμε φυλακή. Αδέσποτα για να βαγωσιστική, πας φυλακή σήμερα. Δεν έχει δεύτερη κουβέντα. Αδέσποτα. 45 προτάσεις. Στο δικό μας υπουργό, το Σέλιο τον Πέτσα. Πόσες γίνονται δεκτές? 9. Μας λαμβάνουν υπόψη? Για μένα νομίζω πως δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Ποιους λαμβάνουν όμως υπόψη? Τις φιλοζωικές οργανώσεις. Που ό,τι θελήσανε τα περάσανε. Ποιους λαμβάνουν υπόψη? Την Ένωση Ναυαγοσωστικών Σχολών. Ό,τι ήθελαν συντεχνιακά το πέρασαν. Φυλακή ο Δήμαρχος. Ποιον άλλον θέλουνε? Ένωση Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Ακούστε, το είπε και ο Λάζαρος χθες. 15 μέλη στα διοικητικά συμβούλια, από την αυτοδιοίκηση για την τοπική μας υπόθεση ένας. Από τους λαϊκατζίδες 6. 5. 5 από τους λαϊκατζίδες, 5 από την περιφέρεια, 2 από άλλα υπουργεία. Για μια τοπική υπόθεση. Να ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ακόμα και η λαϊκή πλέον, την οποία έχετε, δεν τη ρυθμίζετε εσείς. Ούτε πότε θα λειτουργήσει, ούτε πού θα λειτουργήσει, ούτε τι έκταση θα έχει. Το ρυθμίζει η περιφέρεια. Και εσύ απλά το ανακοινώνεις στο πόπολο. Αυτή είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων. Και βέβαια, να πούμε και λίγο, για να τελειώσουμε αυτό το κεφάλαιο, για το ΣΕΒ. Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει για τις ενεργειακές κοινότητες τις δικές μας ούτε 1% χώρος για να μπούμε στο δίκτυο και να μπορέσουμε να ασχοληθούμε κι εμείς με ΑΠΕ, να ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας. Γιατί έχουν πάει και έχουν κατακλείσει το ήδη μέτριο μικρό δίκτυο μόνο η μεγάλη παραγωγή, οι επιχειρηματίες. Και σου λέει μετά, έλα εδώ, μην ανάψεις χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, γιατί θέλουμε 10% μείωση στην ενέργεια. Μα άσε με να γίνω παραγωγός. Ήρθε ο Καμπόσος εδώ και μου λέει, έλα μου λέει Γρηγόρη, θα βάλω εγώ ανεμογεννήτριες να σου στέλνω στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη ρεύμα. Μπορώ? Όχι. Δεν μπορώ επίσης, γιατί στις ενεργειακές κοινότητες δεν επιτρέπονται να μετέχουν τα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Άλλη πρωτοτυπία αυτή. Πόσες πρωτοτυπίες δεν ξέρω. Όλα αυτά λοιπόν καταλήγουν στο ότι δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Ένα τελικό παράδειγμα, και κλείνω με αυτό, είναι το εξής. Ότι φτιάχτηκε το περιβόητο πράσινο ταμείο. Ξέρετε στην αιτιολογική έκθεση το 12 για ποιο λόγο φτιάχτηκε το πράσινο ταμείο? Ούτως ώστε τα χρήματα τα οποία μπαίνουν από τις υπαγωγές του 41-78 και των λοιπόν προσωρινών ρυθμίσεων να μπαίνουν σε ένα κουτί τα οποία θα παίρνει χρηματοδότηση ο Δήμος να απολωτριώνει άλλες εκτάσεις, ούτως ώστε να κρατάει το ισοζύγιο πολεοδομικών όγκων της πόλης. Έτσι λέει η συγκεκριτική έκθεση. Ξέρετε πόσο τις εκατό αυτής της δεξαμενής πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση? Έχει πάει μάλλον μέχρι τώρα στην αυτοδιοίκηση? 5%. Το υπόλοιπο 95% από τα πρόστιμα αυτά, τα οποία τα υπομένουμε εμείς, γιατί μας κάνουν τις πόλεις άσχημες, μας δημιουργούν όγκους που δεν θέλουμε, πηγαίνουν να καλύψουν το δημόσιο χρέος, να κάνουμε ενεργειακές ημερίδες κλπ. Και όλα αυτά. Πάντως, να μου δώσει λεφτά κάποιος για να μπορέσω να πάω και να απολωτρίωσω ένα χώρο και να διατηρήσω το ισοζύγιο το πολεοδομικό, δεν μπορώ να το κάνω. 5% των χρημάτων που φτιάχτηκαν ως έσοδο για να μπορούμε εμείς να απολωτριώνουμε εδάφη και γη. Αυτά ήθελα να πω. Συγγνώμη για την ένταση και την αντάρα. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Βρισκόμαστε πίσω από τον τοίχο. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, γιατί παρά την προσπάθεια την οποία κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, το Προεδρείο και όλοι εμείς,
αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων πολλές φορές να ανεχόμαστε τη γελιοποίηση. Η γελιοποίηση από τους γενικούς γραμματείς, από τους υπαλλήλους, από τους συμβούλους, οι οποίοι μιλούν για λογαριασμό της κυβέρνησης σε εμάς, τους αιρετούς που έχουμε πολιτική νομιμοποίηση, λες και μιλάνε στη Φιλιππινέζα τους. Και βέβαια, δεν θα μηδενίσω πουδενή αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι σήμερα για μια σειρά από ζητήματα τα οποία λύθηκαν, τα οποία έχουν να κάνουν με τον καινούριο εκλογικό νόμο, έχουν να κάνουν με πολύ λίγα από αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει όσον αφορά τη λειτουργία των πόλεων, αλλά δεν μπορούμε πουδενή να αποσοβαίνουμε και να αποσιωπούμε το ότι δεν έχουμε ληφθεί υπόψη, όπως λαμβάνονται υπόψη όλες οι δημοτικές και τοπικές αρχές όλο τον κόσμο. Και λέγοντας αυτό, θα μπω στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο είναι η λεγόμενη διοικητική μεταρρύθμιση στη Σχοινή Δήμη. Χτες μας ανακοίνωσε ο Υπουργός εδώ ότι ετοιμάζεται κάτι λογισμικά software από τη Γαλλία να έρθουν. Artificial intelligence. Αυτά να τα φοβάστε όποτε τα ακούτε, παρότι εγώ είμαι της τεχνολογίας. Artificial intelligence να μου πει τώρα πώς ακριβώς θα γίνει η διοικητική διάθεση του κράτους. Κάπου με φοβίζει. Είναι σαν να μιλάμε, εγώ αεροπόρος είμαι, για αεροσκάφος το οποίο δεν έχει πιλότο μέσα. Θα μπεις, δεν θα μπεις, το σκέφτεσαι. Μπορεί η τεχνολογία να είναι επαρκής. Ψυχή όμως δεν έχεις να μπεις. Έτσι λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ενότητα αυτή, αφού σας έφαγα ήδη 20 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας, είναι μια ενότητα η οποία μπήκε μέσα εν ώψη αυτής της διαδικασίας για τη διοικητική μεταρρύθμιση, για την οποία όμως εμείς, ενώ έχουμε εργαστεί και εμείς και τα στελέχη της ΚΕΔΕ, δεν μας έχει ζητηθεί ακόμα η άποψή μας. Είναι μια άποψη την οποία την έχουμε ήδη οργανώσει, την έχουμε ήδη ολοκληρώσει και η οποία σήμερα θα παρουσιαστεί εδώ επιγραμματικά από μένα, γιατί στη συνέχεια θα παρουσιαστεί και μια μελέτη η οποία έχει γίνει από την ΜΚΟ μεταξύ διανόησης και διανέωσης, από τον Γιώργο τον Γαλανό και από τη ΦΕΗ την Μακανιάση, η οποία είναι μια προσέγγιση η οποία έχει περισσότερα ακαδημαϊκά και πανεπιστημιακά στοιχεία. Αυτό το οποίο λείπει νομίζω από εκεί είναι η αυτοδιοικητική γνώση, η εμπειρία και η τριβή στο τι γίνεται και στο τι δεν μπορεί να γίνει. Άρα η ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τώρα, επιγραμματικά πιστεύω, το επόμενο δεκάλεπτο, τι ακριβώς λέει η πρόταση της ΚΕΔΕ για το πώς θα μπούμε στην περιβόητη αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση. Και ξεκινώ λοιπόν, θα μου επιτρέψετε τώρα να πάω στο κείμενο, γιατί άλλος πώς θα πλώσω τραχανάκια και θα μιλάω για κανένα δύο ώρες. Να πω λοιπόν ότι σήμερα κουβεντιάζουμε για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η οποία θεωρητικά σκοπεύουμε να καταστήσει ισχυρούς τους Δήμους, ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συμβολή μας, τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά κυρίως στην κοινωνική συνοχή και γενικότερα στο ρόλο της δημοτικής και τοπικής αυτοδιοίκησης στο πολιτιακό σύστημα της χώρας μας. Ποιες είναι οι σημαντικότερες διοικητικές μεταρρυθμίσεις της μεταπολίτευσης, με στόχο την αποκέντρωση, την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι τρεις. Προσέξτε αυτές οι τρεις όμως τι έχουν κάνει. 20.150 αρμοδιότητες στο κεντρικό κράτος, 1.050 στους Δήμους, 618 στις περιφέρειες. Αυτές λοιπόν ήταν η ίδρυση της Ομοσπονδιακής Αυτοδιοίκησης το 1994, το πρόγραμμα Καποδίστρια το 1997, το πρόγραμμα Καλλικράτης το 2010. Με τις τρεις αυτές διοικητικές μεταρρυθμίσεις, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η δομή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, 332 Δήμοι, 13 περιφέρειες, και η επόμενη αναγκαία διοικητική μεταρρύθμιση πλέον, και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση, είναι ότι αυτή δεν μπορεί να είναι μια δομική μεταρρύθμιση, αλλά πρέπει να είναι μια λειτουργική μεταρρύθμιση και θα πρέπει να στοχεύει πραγματικά σε ισχυρούς Δήμους και σε τοπικές κοινωνίες. Η στρατηγική στόχη λοιπόν των θεσμών αποκέντρωσης και τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, όπως μπορούμε να το διατυπώσουμε σήμερα, με σύγχρονους όρους, είναι πρώτον, η εφαρμογή των αρχών της εταιρικής σχέσης και της επικουρικότητας των διοικητικών επιπέδων. Δεύτερον, η εγκύτητα παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών αυτών. Τρίτον, η διεύρυνση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέταρτον, η δημοκρατική λειτουργία του θεσμού και η ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών. Πέμπτον, η προώθηση της περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης με στόχο τη χωρική και κοινωνική συνοχή. Ως προγραμματική στόχη για την επόμενη δεκαετία, το 2021-30, έχουν υιοθετηθεί 10 βασικές θέσεις στο κείμενο θέσεων, κοινών θέσεων,
της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ του κοινού μας συνεδρίου. Πρώτον, η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας με βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της εγκύτητας, όπως είπαμε νωρίτερα, στους πολίτες και με την εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης κεντρικής διοίκησης, δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αυτό το οποίο ακούμε μέχρι τώρα και στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι είναι. Και υπό την οπτική του αποτελεσματικού σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών. Δεύτερον, η φορολογική αποκέντρωση με ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας και της αυτοτέλειας της οικονομικής, με αύξηση της αντιληπτότητας των φόρων και ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Και δεν μιλούμε κατά ανάγκη στην ίσπραξη του έμφυα. Γιατί ο έμφυα είναι ένα μαχαίρι που έχει δύο όψεις. Και οι δύο όψεις κόβουν. Διεύρυνση λοιπόν της συμμετοχής των περιφερειών και των Δήμων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αυτό το οποίο δεν έχουμε σήμερα συλλογικά καμία προσέγγιση, και στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, βλέπε ΕΣΠΑ, που και εκεί βρισκόμαστε, απλά να έχουμε την συμμετοχή του παρακολουθητή. Τρίτον, διοικητική μεταφορά στην αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της κεντρικής και της αποκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό και τοπικό επίπεδο, στην αντίστοιχη περιφέρεια, στον αντίστοιχο Δήμο, είτε οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν τοπική υπόθεση, όπως λέει το Σύνταγμα, είτε αφορούν αποστολή του κράτους, οπότε θα ασκούνται από την αυτοδιοίκηση κατεχώρηση εξουσίας από την κεντρική διοίκηση. Τέταρτον, ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του δημοκρατικού προγραμματισμού και ενίσχυση της συμμετοχής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων. Πέμπτο, η θεσμοθέτηση συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνησης στις μητροπολιτικές περιφέρειες και στις μεγάλες πόλεις και ειδικές μορφές διοίκησης στις νησιωτικές περιφέρειες και στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Έκτον, οργάνωση και λειτουργικός εξυγχρονισμός των περιφερειών, των δήμων και των νομικών προσώπων τους, οργάνωση των επιτελικών λειτουργιών, αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, εξοδολογισμός των διοικητικών διαδικασιών και τέλος βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων που δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά κυρίως η ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η οποία έρχεται. Έβδομον, καταχώρηση και κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Αυτά που είπαμε νωρίτερα. Απλοποίηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού ελέγχου και του συστήματος εποπτείας των ΟΤΑ. Συγκρότηση εσωτερικού ελεκτικού μηχανισμού που ήδη υπάρχει τρομοθετικό πλαίσιο και ενίσχυση των λειτουργιών διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου. Όγδον, αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών προσώπων των περιφερειών και των Δήμων και της διοίκησης management του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ένατον, εξυγχρονισμούς της καταστατικής θέσης των αρετών των περιφερειών και των Δήμων. Δέκατον, διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων διαπεριφερειακής, διαδημοτικής και διαβαθμικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας πολυχωρικής και πολυεπίπεδης συνεργασίας. Κατά την εκτίμησή μας, οι προτεραιότητες για την τρέχουσα χρονική περίοδο και ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη από την κυβέρνηση στο σχεδιασμό της είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, η επίλυση του προβλήματος της διαφορετικότητας στον ορισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικές μορφές διοίκησης στις νησιωτικές περιφέρειες και τους μικρούς νησιωτικούς αλλά και ορεινούς δήμους. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλλουν οι θεσμοί εταιρικής σχέσης, συνεργασίας αλληλεγγύης και επικουρικότητας, τα διοικητικά και τα οικονομικά κίνητρα διαπεριφερειακής, διαδημοτικής και διαβαθμικής συνεργασίας και ένα κεντρικό ψηφιακό σύστημα τηλεϋποστήριξης των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων και των νεοσύστατων δήμων στα πλαίσια της ψηφιακής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, η οργάνωση και ο λειτουργικός εξυγχρονισμός των περιφερειών, των Δήμων και των νομικών προσώπων τους με έμφαση στην απλούστευση, προτυποποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών τους και στην διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους με τους φορείς του δημοσίου τομέα. Και όταν λέμε για απλούστευση, προτυποποίηση και ψηφιοποίηση, μιλάμε να μην πέσουμε στην παγίδα να ψηφιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία. Η βελτίωση των ανθρώπινων πόρων και η αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού και των πολιτικών προσωπικών των περιφερειών και των Δήμων και της διοίκησης σε ανθρώπινο δυναμικό είναι επιτακτική. Για την ικανοποίηση αυτής της σημαντικής προτεραιότητας χρειάζεται να διασφαλιστούν με νέες προσλήψεις το αναγκαίο ελάχιστο προσωπικό των βασικών δημοτικών υπηρεσιών και ιδίως των μικρών Δήμων, δηλαδή της διοικητικής, της οικονομικής, της τεχνικής και της κοινωνικής υπηρεσίας, αλλά και της πολιτικής προστασίας και των αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών και να επιληθεί οριστικά, να καταργηθεί ουσιαστικά το πρόβλημα που δημιουργεί ο θεσμός της κινητικότητας με τον τρόπο που σήμερα εφαρμόζεται. Για όλες τις αποσπάσεις, τις μετατάξεις, να καταργηθούν οι παρεκκλήσεις και να προηγείται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου των ΟΤΑ σε όλες τις περιπτώσεις.
Επίσης, χρειάζεται η δικτύωση των προϊστάμενων των ομοειδών υπηρεσιών των ΟΤΑ, η συνεχιζόμενη εξ αποστάσεως κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξή τους, με έμφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων διοίκησης, καθώς και η βελτίωση των πολιτικών του πολιτικού προσωπικού όσον αφορά κίνητρα οικονομικά, υπηρεσιακής εξέλιξης και μία σειρά από άλλους μηχανισμούς κινητροδότησης. Παράλληλα, αναγκαίος ο εξυγχρονισμός της καταστατικής θέσης των αιρετών, των περιφερειών και των Δήμων, κάτι το οποίο έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Τέταρτον, η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των περιφερειών και των Δήμων και η διασφάλιση της συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών και των συγχρηματοδοτούμενων τομιακών και περιφερειακών προγραμμάτων. Πώς επιτυγχάνεται? Η άμεση προτεραιότητα είναι η έστω και μερική αποκατάσταση των κεντρικών αυτοτελών πόρων του 38-52 του 10, η οποία θα επιτρέψει και τη βελτίωση του συστήματος κατανομής τους και την τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ για τη βελτίωση της διαχειριστικής επάρκειας των υπηρεσιών τους και της πρακτικής ικανότητάς τους όσον αφορά τους ίδιους πόρους. Επίσης, είναι αναγκαία η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης κεντρικής διοίκησης περιφερειών Δήμου στην προετοιμασία, το σχεδιασμό, την εξειδίκευση, τη διαχείριση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περίοδου ΕΣΠΑ, ΤΑΑ και ΕΠΑ για την περίοδο 21-27. Πέμπτον, η διεύρυνση της διοικητικής αυτοτέλειας και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ. Η διεύρυνση της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ μπορεί να επιδιωχθεί κυρίως μέσω της κατάργησης των εγκρίσεων από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τα Υπουργεία των αποφάσεων των οργάνων των ΟΤΑ που αποτελούν έλεγχο σκοπιμότητας και η τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών τους. Πόσες φορές έχετε υποστεί έλεγχο σκοπιμότητας και όχι έλεγχο νομιμότητας όπως ορίζει ο νόμος? Επίσης, χρειάζεται η απλοποίηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος εποπτείας των ΟΤΑ και η διασφάλιση των προϋποθέσεων εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου με βάση και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ, όπου αναμένουμε τις επόμενες μέρες να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση από τον κύριο Βορύδη. Έκτον, η βελτίωση της αμφίδρομης σχέσης των πολιτών με την τοπική αυτοδιοίκηση. Για τη βελτίωση της αμφίδρομης σχέσης των πολιτών με την τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται η ενίσχυση της εγκύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και της προσβασιμότητάς τους αυτές με την ενίσχυση του σχετικού ρόλου των Δήμων και της ενδοδημοτικής και ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης, αλλά και τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Επίσης, είναι απαραίτητη η διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο και επιχειρησιακό σχέδιο που θα δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των νέων, την ενίσχυση του εγγραμματισμού των πολιτών και την προώθηση της πολιτιότητας, το λεγόμενο citizenship. Παράλληλα με τις παραπάνω προτεραιότητες και προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της Τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης, προτείνουμε να επεκταθεί και να εκπονηθεί ένα τριετές πρόγραμμα αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για τη διεύρυνση των συστημικών σχέσεων συνεργασίας των διοικητικών επιπέδων κατά δημόσια πολιτική ξεχωριστά, που οδηγεί στην ψηφιακή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, γιατί αν σχεδιάσουμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση χωρίς ψηφιακά εργαλεία, τότε είναι σαν να χτίζουμε πύργους στην άμμο, η οποία όμως μπορεί να αποτελέσει τη σπονδυλική στήλη της επόμενης σημαντικής διοικητικής μεταρρύθμισης για να διασφαλιστεί η συνέχιση και η εφαρμογή των ανωτέρω 10 προγραμματικών στόχων που έχει θέσει η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ. Στο σημείο αυτό θεωρώ ότι είναι αναγκαίο, επειδή πολλοί μιλούν για πολυεπίπεδη κυβέρνηση, να παρουσιάσουμε την άποψη της ΚΕΔΕ που συμπυκνώνεται στην απόφαση με αριθμό 374 στις 23 Εβδόμου του 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της, μετά από εισήγηση του Προέδρου του υποφαινομένου και έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Παραθέτω ένα ευρύ απόσπασμα της απόφασης αυτής. Προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος και η σχέση των Δήμων και των Περιφερειών στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα της χώρας μας, είναι απαραίτητο να εισαγάγουμε στον προβληματισμό μας την έννοια των δημόσιων πολιτικών, public policies, και τις επιμέρους λειτουργίες του προγραμματισμού και της υλοποίησης αυτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, είναι αναγκαία η συλλειτουργία των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης, public administration, για την άσκηση της δημόσιας διοίκησης, το λεγόμενο public management, που θα μας οδηγήσει στην έννοια της πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με αξιοποίηση των σχετικών σχεσιακών εργαλείων, δηλαδή των θεσμών που οργανώνουν τις σχέσεις τους και διασφαλίζουν τη συλλειτουργία τους ως ενιαίου διοικητικού συστήματος της χώρας. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, multi-level governance, σημαίνει ότι για να ασκηθεί μια συντρέχουσα αρμοδιότητα τομιακής δημόσιας πολιτικής, βλέπε υγεία, απαιτείται η κατανομή σε περισσότερα επίπεδα της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης των επιμέρους λειτουργιών της. Δηλαδή, σχεδιασμός, εξειδίκευση, διασφάλιση των προϋποθέσεων και των υλικών και των άειλων πόρων,
εφαρμογή, παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση της εφαρμογής αυτής της δημόσιας πολιτικής και προφανώς η συνεργασία και η συνέργεια όλων των εμπλεκομένων επιπέδων. Άλλωστε και διεθνείς οργανώσεις όπως ο ΑΣΑ από το 2011 έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό που χρειάζεται η ελληνική δημόσια διοίκηση είναι να διασφαλίσει τον οριζόντιο συντονισμό του κυβερνητικού έργου και τον κάθετο συντονισμό των διοικητικών επιπέδων κατά δημόσια πολιτική, δηλαδή την υλοποίηση της πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ότι συχνά μπερδεύουμε την έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τη λεγόμενη multi-level administration, που σημαίνει ότι ασκούν αρμοδιότητες για μια δημόσια πολιτική πολλά διοικητικά επίπεδα, με την έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, που είναι το multi-level governance, που σημαίνει ότι υπάρχει μια συστημική συνεργασία των επίπεδων αυτών με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών. Δηλαδή ότι τα τρία διοικητικά επίπεδα, κεντρικό, περιφερειακό, δημοτικό, συγκροτούν όχι άθροισμα, αλλά σύστημα αποτελούμενο από ισότιμους εταίρους. Δεν ψάχνουμε για προϊσταμένους και υφισταμένους, ψάχνουμε για μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ενός επίπεδου. Με άλλα λόγια, κεντρική διοίκηση, περιφέρειες, δήμοι συγκροτούν το λειτουργικά ενιαίο διοικητικό σύστημα της χώρας. Τελειώνοντας, η πρόθεση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης προϋποθέτει την αξιολόγηση και την επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των τριών επιπέδων της δημόσιας διοίκησης κατά τομέα δημόσιας πολιτικής ή κατά λειτουργική περιοχή και τη συστημική συνεργασία των επιπέδων αυτών. Πώς γίνεται αυτό, πώς επιτυγχάνεται? Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αφορά καταρχήν τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την άσκηση των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα, πρώτον, του αναπτυξιακού προγράμματος, δηλαδή του προγραμματισμού της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής και πολιτικής ανάπτυξης. Δεύτερον, του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Τρίτον, του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Τέταρτον, της ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα και του σχεδιασμού σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Επομένως, η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει αποφασιστική συμμετοχή και δεν θα είναι απλώς παρατηρητής στη συμμετοχή, στην εκπόνηση και στην έγκριση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά και χωρικών και πολεοδομικών σχεδίων, όπου σήμερα έχει απλά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει ούτε την περιοχή ούτε τους λόγους τροποποίησης ενός σχεδίου, έχει αποφασιστικό ρόλο. Εγώ, συγγνώμη, παρεμβαίνω, αλλά πρέπει σιγά. Η θεμελιώδης, τελειώνω, κύριε γραμματέα. Οι θεμελιώδεις αρχές των βασικών διαδικασιών εφαρμογής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2004, είναι η ανάπτυξη μιας διαφανούς, ανοιχτής και πλήρους συμμετοχής διαδικασίας χάρασης πολιτικών, η προώθηση της συμμετοχής της εταιρικής σχέσης των άμεσα αρμοδίων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής των πολιτικών, η τήρηση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας κατά τη χάραση των πολιτικών, η εξασφάλιση της μέγιστης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, και απλά ενδεικτικά, και τις ακόλουθες λειτουργικές περιοχές, αδειοδότηση επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, αδειοδότηση των έργων και επενδύσεων περιφερειακής και τοπικής σημασίας, με βάση εγκεκριμένα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια. Τρίτον, παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος για το έδαφος, τον αέρα και τη θάλασσα. Τέταρτον, διαχείριση των υδάτων. Πέμπτον, διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, το οποίο το έχουμε ζητήσει να γίνεται σε πρώτο επίπεδο και όχι σε διαβαθμιδικό. Και οι ομόφωνες αυτές αποφάσεις και των ΠΕΔ αλλά και της ΚΕΔΕ εκκρεμούν ακόμα στην κεντρική κυβέρνηση. Διαχείριση των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, πολιτική προστασία. Η ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων. Η διοίκηση της ενδοπεριφερειακής συγκοινωνίας. Η παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων περιφερειακής και τοπικής σημασίας. Η διαχείριση των δημοσίων ακινήτων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής σημασίας, των πάρκων και των ορεινών όγκων. Ή των αδιάθετων από το κτηματολόγιο, τα οποία θεωρούνται ορφανά. Η διαχείριση των μαρινών, των παραλίων και των παρακτίων εγκαταστάσεων. Η πολυεπίπεδη λοιπόν διακυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει στην ενοποίηση των λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης με τελικό στόχο μια ολοκληρωμένη ψηφιακή, γρήγορη, αποτελεσματική και επικεντρωμένη διοίκηση, χωρίς εσωτερικά σύνορα, χωρίς αντιπαλότητες και τριβές και με απόλυξή της τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, όπου είναι τα σημεία τα οποία θα συναντά ο πολίτης όλο το κράτος. Παράλληλα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διευκολύνει την κάθετη επικοινωνία της κεντρικής διοίκησης και επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων να είναι πιο ταχείς, πιο ασφαλείς και πιο σωστές. Τέλος, είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι η ανάπτυξη και η εμπέδωση των νέων ρόλων και των συστημικών σχέσεων δεν θεσμοποιούνται ούτε όταν νομοθετούνται. Δεν αρκούν το κανονιστικό πλαίσιο και η κάθε λογής υλική πόρη για την εφαρμογή του. Χρειάζεται κυρίως αυτό που λείπει διαρκώς, η πολιτική βούληση για την αλλαγή, καθώς διαχρονικά το κράτος αγκαλιάζει τις εξουσίες και φοβάται να τις απελευθερώσει. Χρειάζεται μια
πολιτική βούληση και μια αλλαγή κουλτούρας που διέπει σήμερα το πολιτικό και διοικητικό σύστημα της χώρας και η βήμα με βήμα καταχώρηση και κατοχύρωση της αλλαγής με πολιτικά μέσα και με μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό σχέδιο που θα διασφαλίσουν και τη σταδιακή κοινωνική καταξίωσή τους. Επειδή λοιπόν πολλής λόγος γίνεται περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ, επιγραμματικά θέλουμε να διατυπώσουμε ορισμένες πρώτες επισημάνσεις που αποτελούν συνεκβανούν προϋποθέσεις για οποιαδήποτε συζήτηση επί του ζητήματος αυτού. Πρώτον, πριν οποιαδήποτε συζήτηση περί νέων αρμοδιοτήτων, πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των ΟΤΑ προκειμένου να ασκούν τις αρμοδιότητες που ήδη έχουν πάρει και οι οποίες είναι υποχρηματοδοτημένες ή πολλές εξ αυτών μη χρηματοδοτημένες. Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα νομοθετικής μεταβίβασης αρμοδιοτήτων χωρίς τη διασφάλιση των προϋποθέσεων και των πόρων για την άσκησή τους. Η μετάβαση στους Δήμους στη συντήρηση των εθνικών και επαρχιακών οδών εντός των πόλεων με τον 3481 του 6 και την εγκύκλιο 25 του 2006 χωρίς μεταφορά οικονομικών πόλων. Δεύτερον, η αστυνόμευση και ο καθαρισμός των ρεμάτων που θεωρείται από την κεντρική διοίκηση ότι ανήκει στους ΟΤΑ, Δήμους και Περιφέρειες, χωρίς να υπάρχει σχετική ρητή και σαφής διάταξη και χωρίς τους αναγκαίους πόρους. Τρίτον, η ναυαγωστική κάλυψη των παραλίων από τους Δήμους, χωρίς έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση. Τέταρτον, η φροντίδα, η περισυλλογή και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους, χωρίς επαρχείς νέους πόρους. Πέμπτον, η νομοθεσία δίνει αρμοδιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Με τον 3172, τον 3463, τον 3852 και τον 4675 και προβλέπεται στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των Δήμων σχετική οργανωτική μονάδα, αλλά καμία χρηματοδότηση στους ΟΤΑ δεν υπάρχει στο 5ετές εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία 21-25, ούτε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τον πρόσφατο νόμο τέλος, 4662, διευρύνθηκε ο ρόλος των Δήμων στην πολιτική προστασία και προβλέπεται η συγκρότηση οργανικής μονάδας πολιτικής προστασίας στους Δήμους, αλλά δεν υπάρχει καμία σήμερα πρόβλεψη για ουσιαστική χρηματοδότηση των πρόσθετων λειτουργιών και επενδυτικών δαπανών. Αυτό λοιπόν, και τελειώνω εδώ, το οποίο χρειάζεται ως δεύτερο και πριν οποιαδήποτε συζήτηση περί νέων αρμοδιοτήτων, προτείνουμε την κατάργηση της υποχρεωτικής έγκρισης από υπερκείμενα διοικητικά επίπεδα, κεντρικό ή αποκεντρωμένη διοίκηση, αποφάσεων που λαμβάνονται σε υποκείμενο επίπεδο, περιφέρεια ή Δήμους, προκειμένου να ολοκληρώνεται στο υποκείμενο επίπεδο οι διαδικασίες που αφορούν μια λειτουργία ή την παροχή μιας υπηρεσίας για τοπικά θέματα και ζητήματα, για τις οποίες το υποκείμενο επίπεδο έχει επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά μέσα και τεχνογνωσία. Παραδείγματα. Χαίρετε, κύριε Υπουργέ. Κατάργηση της έγκρισης από την αποκεντρωμένη διοίκηση των αποφάσεων των Δήμων και Περιφερειών που αφαιρούν τη θέση και πάυση της κυκλοφορίας, απόσυρσης και παράδοσης των οδείων οχημάτων, την έγκριση κυκλοφορίας εκτός ωραρίων των υπηρεσιακών οχημάτων. Αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε χθες. Κατάργηση της έγκρισης από την αποκεντρωμένη διοίκηση των αποφάσεων των Δήμων που αφορούν στις δήμινες συμβάσεις, τη μετακίνηση υπαλλήλων από Δήμο σε νομικό πρόσωπο και αντίστροφα, τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τόσες άλλες. Κατάργηση της έγκρισης των αποφάσεων των Δήμων που αφορούν τις τοπικές κυκλοφοριακές μελέτες, την εκπόνηση μελετών ομβρίων ή έστω ορισμός προθεσμίας για την έγκρισή τους, κάτι το οποίο έχει μπει ήδη στο νόμο για τη Δημοτική Αστυνομία. Εάν αυτή παρέλθει άπρακτη, η χορήγηση της εγκρίσεως να τεκμηρεύεται. Η κατάργηση της έγκρισης των αποφάσεων του Δήμου που αφορούν τα αρμοδιοτικά σχέδια εφαρμογής, οποτεδήποτε υλοποιείται ένα τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, και τελειώνω σε αυτό, ότι το συνολικό συμπέρασμά μας στο ζήτημα των αρμοδιοτήτων είναι ότι με βάση την εμπειρία των 45 ετών της μεταπολίτευσης και το δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει σε πολιτικό και επιστημονικό επίπεδο, έχει κλείσει τον κύκλο της πλήρως η παραδοσιακή προσέγγιση για τα θέματα των αρμοδιοτήτων περί της μεταφοράς αρμοδιοτήτων και πόρων και έχει ανοίξει ένα χρυσό παράθυρο ευκαιρίας μέσα από την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης ώστε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα διαφορετικά, τελείως διαφορετικά, και να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε και να προσεγγίσουμε τα ζητήματα με διοικητικό, επιχειρησιακό και συστημικό τρόπο. Κατά συνέπεια, το ερώτημα εφ' εξής, όσον αφορά την αναγκαία επόμενη σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση, δεν μπορεί να είναι και πρέπει να το αποκρούσουμε παντιοτρόπως πώς θα γίνει η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι λάθος ερώτημα. Διότι το λάθος ερώτημα προδιαγράφει τη λάθος κατεύθυνση των απαντήσεων, όπως φαίνεται και από την αδιέξοδη περιδίνηση του σχετικού δημόσιου διαλόγου την τελευταία δεκαετία. Κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη της Επιτροπής και της ΚΕΔΕ, σήμερα το ερώτημα είναι το εξής. Και κλείνω με αυτό. Πώς μπορεί να διευρυνθεί στη σημερινή εποχή ο ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης στο πολιτιακό σύστημα της χώρας ή και ακόμα καλύτερα,
πώς μπορεί να ενισχυθεί η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη με στόχο τη χωρική και κοινωνική συνοχή, καθώς και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.